Με χάλη απόψε, ανακοινώθηκε ένα θάνατος και άλλα 60 νέα περιστατικά κορονοϊού. Να σταθούμε πρώτα σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση θανάτου. Πρόκειται για άντρα ηλικία 66 ετών, ο οποίο νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατική Θεραπεία του Νοσοκομείου Λευκοσία και μάλιστα πρόκειται. Για ιδιώτη γιατρό από την ΠΑΦΟ και σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση που είχε εκδώσει και το κόμμα της ΕΔΕΚ, του, της οποίας ήταν και θερμός πρόκειται για τον Μιχάλη Μάρκου και εκφράζει και τα θερμά της τη λυπητήρια, να πούμε ότι ο γιατρός δεν είχε λάβει καμία από τις δύο δόσεις του εμβολίου. Φαντάζομαι ότι ήταν επιθυμία του, έτσι. Ναι, ήταν κάτι επιλογή ε, να μην λάβει το, το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Να πούμε τώρα ότι τα, αυτά τα 60 νέα περιστατικά εντοπίστηκαν σε 38.435 εξετάσεις, από τις οποίες τα 35 αφορούν τις εξετάσεις PCR και τα άλλα 25 τις εξετάσεις Rabbit, με το ποσοστό θετικότητα σήμερα να είναι στο 0,16%. Της 100% Παγκύπρια, ενώ σήμερα δύο επαρχίες δεν κατέγραψαν κανένα περιστατικό κορονοϊού. Πρόκειται για την Πάφο και την Αμόχωστο. Σε ό,τι αφορά τους νοσηλευόμενους είναι στους 45 σήμερα, 19 από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση, 9 εκ των οποίων να είναι διασωληνωμένοι. Μικρός, ευχαριστούμε. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα.